συντρόφισσες και σύντροφοι. Με βαθιά συγκίνηση χαιρετίζω τη σημερινή εκδήλωση, αποδεχόμενη την τιμή που μου κάνει το ιστορικό κομμουνιστικό ΜΑ Ελλάδας να συμμετάσχω στο Ευρωψηφοδέλτιο της 9 η Ιούνιου. Ερχόμενη από το νησί που διαφυλάσσει μνήμες από την πρώτη εξέγερση των ρεμπελιών των Ποπολάρων, του 1628 από το νησί του Εθνικού Ποιητή, του Ύμνου της Την Ελευθερία, από το νησί της Αΐτητης Μάχης Μουζάκη, από το νησί του Νίκου Τεμπονέρα. Η συγκίνηση εκπηγάζει κυρίως από το γεγονός ότι συμπορεύουμε με το ψηφοδέλτιο της διεκδίκησης, της αγωνιστικότητας και της αποδεδειγμένα μόνης δύναμης που στέκεται δίπλα στον απλό εργαζόμενο και αποκαλύπτει, ενημερώνει, ενθαρρύνει και τον προστατεύει από τους μηχανισμούς που τον θέλουν προσδεμένο σε κέντρα εξουσίας που λειτουργούν σε βάρος του. Η συστράτευσή μου αυτή απαντά έτσι στο θέμα της έκθεσης που μου έβαζαν στο Λύκειο αναφορικά με το ποιο είναι το χρέος του πνευματικού ανθρώπου σήμερα που προκύπτει από τη θέαση του θεάτρου του παραλόγου που ζούμε εάν έστω και για λίγο παρακολουθήσουμε τα δελτία ειδήσεων που είναι κομμένα και ραμμένα στα μέτρα των πλούσιων και ισχυρών. Οφείλουμε λοιπόν να αντιδράσουμε στην ποινικοποίηση κάθε διαφωνίας στο political correctus και στη μεθοδευμένη υπονόμευση όλων των νόμιμων και αποκτημένων με θυσίε κατακτήσεών μας. Και μπορεί να έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε που τελείωσα το Λύκειο, αλλά κάθε μέρα αισθάνομαι όλο και περισσότερο την ανάγκη να τοποθετηθώ δημόσια για τη διαστρέβλωση της ιστορίας μας, για την υιοθέτηση ξενόφερτων συνηθιών για να αρέσουμε στους τουρίστες στα πλαίσια του μοντέλου ανάπτυξης τύπου Λαγανά Ζακίνθου, που έρχεται σε αντίθεση με επαναστατικέ παραδόσεις, θυσιάζει πρωτογενή τομέα, πολιτιστική κληρονομιά, ήθη, παραδόσεις, οικογενειακούς δεσμούς, δικαιώματα και κυρίως για την ευρωπαϊκή εντό εισαγωγικών προοπτική που ευαγγελίζεται μια ψεύτικη ευμάρια. Ξέρετε πολύ καλά πως είναι λύκος που φορά προβιάρνιου. Γιατί σήμερα δεν μιλάμε για όσα βλέπουμε να επισυμβαίνουν έξω από το παράθυρό μας. Δεν μιλάμε επί τη ουσίας για την παντελή έλλειψη σχεδιασμού υποδομών. Το έγκλημα στα τέμπη θα τους στοιχώνει πάντα και μια ανάπτυξη μόνο για λίγου πλούσιου ενάντια στα συμφέροντα του κοινωνικού συνόλου. Σήμερα μιλάμε για την πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωσης που υιοθετούν και οι εκάστοτε κυβερνήσει και οδηγεί σε καθολική καταστολή των λαϊκών ελευθεριών και ξύλωμα των όποιων δικαιωμάτων. Μιλάμε για την ποινικοποίηση των διαδηλώσεων και των απεργιών, για την αγωνία της ανεργίας, για την αβάσταχτη ακρίβεια, για την ιδιωτικοποίηση της υγείας και της παιδείας, για την οικονομική εξόντωση των αγροτών και των μικροεπαγγελματιών μας, για την αντικατάσταση του πνεύματος από το το τίποτα και το τηλεοπτικό τυποτένιο. Μιλάμε για την αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, για την νομιμοποίηση της εργασίας σε φόρους ζωής, για τα εξευτελιστικά, εξευτελιστικά πάστων νέων. Μιλάμε για τη γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού και τους καπνούς των πολέμων που μπήκαν στο σπίτι μας. Της Ουκρανίας, της Ιεμένης και μάλιστα με τη συμμετοχή ελληνικής φρεγάτας στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής. Πολέμων που ξεφυτρώνουν κάθε τόσο και κάπου αλλού. Συντρόφισσες και σύντροφοι, σε μια εποχή που η ιδέα της ανθρωπιστικής εντός εισαγωγικών Ευρώπης, σας θυμίζω την Κύπρο, και τη μεταναστευτική πολιτική και τόσα τόσα άλλα, έχει εξαφανιστεί πίσω από τη δίψα της κυρίαρχης ολιγαρχίας για το χρήμα, σε μια εποχή που οι υποσχέσεις για το λαό μας και τους λαούς της Ευρώπης για ευημερία, ειρήνη και κοινωνική προστασία έφεραν την ανασφάλεια, τις χαμηλές αποδοχές και τα δεινά που ζούμε σήμερα, είναι επιτακτική ανάγκη να πούμε μέχρις εδώ πρέπει να σηκώσουμε ανάστημα απέναντι σε όσους μαυρίζουν τη ζωή μας, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κόμματα που τη στηρίζουν, και να γίνει αυτή η άνοιξη, άνοιξη αισιοδοξία για την ελληνική κοινωνία. Γιατί η ιστορία πάει μόνο πως τα μπρος. Ήρθε η ώρα, λοιπόν. Αφήνουμε πίσω μας αντιδραστικά διλήμματα, φόβους και ανασφάλειες η Ευρωπαϊκή Ένωση καλύτερη δεν γίνεται. Γι' αυτό η μόνη λύση είναι αποδέσμευση από αυτή τη φυλακή των λαών. Τώρα είναι η ώρα να βγούμε από το σκοτάδι και τους ρυπαρούς δρόμους της ανέχειας και της περιφρόνησης στην εργασία και τον πολιτισμό. Και όπως είπε ο Διονύσιος Σολωμός, η δύναμή μας πέλαγος, η θέλησή μας βράχος ανταποκρινόμενη κι εγώ σε αυτό το κάλεσμα, ενώνω τη φωνή μου με τη φωνή του ΚΚΕ, γιατί η ζωή δεν περιμένει. Ας μην αργήσουμε, λοιπόν, να συντονίσουμε το βήμα μας με το δικό της. Πάμε μπροστά για ένα καλύτερο κόσμο για μας και τα παιδιά μας.